Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μόλις έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Σήμερα είναι 3η 24 Μαΐου του Σωτήριου έτους 2022. Θα ξεκινήσουμε με τα απόνερα της επίσκεψης Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, καθώς φαίνεται ότι η κόντρα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας συνεχίζεται και εντείνεται με πρωτοβουλία του Προέδρου Ερντογάν. Μάλιστα, ο κύριος Ερντογάν έφτασε στο σημείο να πει ότι δεν αναγνωρίζει το όνομα Μητσοτάκης και ότι ουδέποτε θα κουβεντιάσει μαζί του, κατηγορώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι υπονόμευσε την αγορά των F-16 και τον εξυγχρονισμό τους, των F-16 της Τουρκίας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα κουβεντιάσουμε το θέμα με τα εξωτερικά ζητήματα των ελληνοτουρκικών, με την βουλεύτρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την κυρία Παρασκευή Βρυζίδου, την οποία έχουμε στη σύνδεσή μας. Κυρία Βρυζίδου, φαίνεται ότι, καλησπέρα από την Κοζάνη, φαίνεται ότι φτάνουμε σε ένα σημείο κορύφωσης και θα έλεγα ότι δεν έχει προηγούμενο η στάση και η κόντρα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν φτάσαμε σε ένα σημείο κορύφωσης, απλώς φτάσαμε σε ένα σημείο κορύφωσης των δικών μας ενεργειών από την πλευρά της χώρας μας, όπου αποφασιστικά έβαλε τα πράγματα εκεί που πρέπει, ενεργοποιώντας τις συμμαχίες, τις ισχυρές δυνάμεις και γενικότερα το παγκόσμιο κλίμα υπέρ των δίκαιων θέσεων της χώρας μας. Η επίσκεψη στην Αμερική ήταν καθοριστική, μεγαλειώδης διπλωματική κίνηση, μια κίνηση που επανεκκίνησε συμμαχίες και τις έβαλε στη σωστή θέση για να πάρουν θέση και να τακτοποιήσουν τα πράγματα, και η αντίδραση του Ερντογάν φανερώνει ότι έχουμε κερδίσει έδαφος, ότι κινηθήκαμε προς την σωστή κατεύθυνση. Οπωσδήποτε όμως για μας το ζήτημα είναι όχι να έχουμε συμμαχίες μόνο και να ενοχλούμε τον Ερντογάν, αλλά να κερδίζουμε με τα αποτελέσματα των διαφόρων δραστηριοτήτων, ασφάλεια για τη χώρα μας και την ανυποχώρητη στάση στα δίκαια αιτήματά μας, στα σύνορά μας και γενικότερα στις δικές μας επιθυμίες. Τώρα, διακρίνουμε πάντως το τελευταίο 24ωρο μια εργαλειοποίηση, όπως κάνει συχνά η απέναντι πλευρά, του προσφυγικού. Βλέπουμε ροές προσφύγων τόσο στα νησιά όσο και στον Εύρο. Μας ανησυχεί αυτό το φαινόμενο εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου να έχουμε πάλι τα ίδια με τους πρόσφυγες και τις απεγνωσμένες προσπάθειες αυτών να περάσουν στην απέναντι όχθη. Σίγουρα η τουρκική πλευρά με κάθε τρόπο προκαλεί τη χώρα μας και όπως φαίνεται με την παραβίαση του εναέριου χώρου, αλλά και με τους πρόσφυγες, και με κάθε τρόπο και δυνατότητα ψάχνει να βρει την ευκαιρία για να μας δημιουργήσει προβλήματα και γενικότερα να μπορέσει να υλοποιήσει ένα μέρος των σχεδίων της. Φυσικά και μας προβληματίζει και φυσικά και μας ανησυχεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Στα θέματα είναι πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια της χώρας και η αντιμετώπιση της γειτονικής χώρας. Έτσι λοιπόν, όπως αποδείχθηκε και στο παρελθόν, άμεσες λύσεις αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις και επίσης είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κίνηση να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά ξέρει και η γειτονική χώρα πλέον ότι όχι μόνο θα αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της, αλλά και δεν θα αφήσουμε αναπάντητο κανένα γεγονός το οποίο μας πλήττει, μας θίγει, μας ενοχλεί και εν πάση περιπτώσει θίγει τα δίκαια δικά μας κεκτημένα και δικαιώματα. Στην εθνική γραμμή, χθες βράδυ είχαμε και μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που θα έλεγα ότι είχε απλήρη ταύτιση με την κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτό φάνηκε από την ανακοίνωση, και μάλιστα κατηγόρησε τον Ερντογάν ζητώντας από τους συμμάχους της χώρας μας στον διεθνή παράγοντα να πάρει θέση απέναντι σε αυτό το φραστικό επεισόδιο του Ερντογάν απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι η φωνή της Ελλάδος είναι ενωμένη απέναντι σε ένα γείτονα και σε μια γειτονική χώρα η οποία ξεπερνάει κάθε αίσθημα δικαίου
και όχι μόνο τώρα, αλλά διαχρονικά απέδειξε ότι θα πρέπει να έχει την κατακριβή παγκοσμίως και επίσης οι ισχυρές δυνάμεις να τη βάζουν κάθε φορά στη θέση της. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και σε κάποια επιμέρους θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, νομίζω πως ήταν στη σωστή κατεύθυνση και δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν αυτό που είπα στην αρχή, η φωνή της Ελλάδος ενωμένη και ισχυρή απαντά ως οφείλει στη γειτονική χώρα. Τώρα έχουμε μπροστά μας τον Ιούνιο την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθεί και που δίνει και μια σημασία εν ώψη και της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ενδεχομένως αυτό να είναι και με ένας μοχλός πίεσης από πλευράς Ερντογάν για να κερδίσει κάτι έτσι εντείνοντας αυτή την αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Γιατί είναι γνωστό το ότι οι Τούρκοι το έχουν στο αίμα τους το ανατολικό παζάρι. Έχουν την πονηράδα όπως αποδείχθηκε στο αίμα τους και πονηρός μπορεί να είναι ο καθένας, αλλά πρέπει να είναι αξιοπρεπής και να έχει πολιτικές αρχές, εθνικές αρχές και γενικά να είναι σύμφωνος και να υπακούει στις διεθνείς συμφωνίες. Ο Ερντογάν ενώ δεν το κάνει αυτό και έχει αποδείξει ότι είναι αναξιόπιστος στο τραπέζι του διαλόγου και των συμφωνιών, εκμεταλλεύεται δύσκολες καταστάσεις και ευκαιρίες και προσπαθεί να παίξει ένα παιχνίδι προκειμένου να κερδίσει έδαφος και να εισάγει τα δικά του θέλω, τα οποία βέβαια την κατάλληλη στιγμή θα τα χρησιμοποιήσει και εις βάρος μας. Ευτυχώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Ενωμένη Ελλάδα οργανωμένα αναχέτησε αυτή του την προσπάθεια και τα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Πολύ πιθανόν να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτή την συνάντηση και πολύ πιθανόν να προσπαθήσει, όπως το έκανε και το προηγούμενο διάστημα, να δείξει ένα άλλο πρόσωπο, έναν άλλο ρόλο, να θελήσει να του αναγνωριστεί ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο μετά θα το χρησιμοποιήσει για δικά του ωφέλη. Δεν τον πιστεύουμε και δεν το κάνουμε βέβαια ούτε και κρυφά. Νομίζω το άκουσε όλος ο κόσμος στην Αμερική δια του στόματος του Πρωθυπουργού όπου δηλώσαμε ότι η γειτονική χώρα δεκαετίες δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, ότι καταπατά την Κύπρο και γενικότερα η συμπεριφορά της θέλει να είμαστε σε ετοιμότητα. Βεβαίως, κυρία Βρυζίδου, ο Ερντογάν έχει ένα ακόμη όπλο και νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον το έχει προαναγγείλει, και να έχουμε ένα καλοκαίρι του τύπου του 2020, δηλαδή με το γεωτρύπανο το σύγχρονο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και με ένα κίνδυνο θερμού επεισοδίου πάντα ανοιχτό. Νομίζω ότι ο Ερντογάν θα εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε έδαφος και ευκαιρία που του δίνεται να παίξει κάποιο ρόλο ή που υποτίθεται ότι παίζει κάποιο ρόλο. Όμως εμείς καταρχήν είμαστε πανέτοιμοι και κατά δεύτερον αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Αμερική και παρακολούθησε όλος ο κόσμος δημόσια ποιος είναι ο Ερντογάν, ότι μια χώρα, η γειτονική χώρα δεν σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες, ότι καταπατά το διεθνές δίκαιο, ότι καταπατά την Κύπρο και γενικότερα μια τέτοια χώρα δεν μπορεί να θέλει να πιστεύουμε ότι έχει ένα άλλο προσωπείο, ένα προσωπείο υπέρ της ειρήνης και των δίκαιων ετοιμάτων γενικότερα των χωρών. Έτσι λοιπόν η συζήτηση δεν ήταν μια απλή συζήτηση που έγινε στην Αμερική, αλλά ήταν η θέση από την οποία εξέπεμψε η Ελλάδα τα μηνύματα που έπρεπε στους συμμάχους Ευρωπαίους αλλά και στην Αμερική. Και τα μηνύματα ήταν ότι θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, να αναθερμάνουμε τις σχέσεις σε πραγματική και ρεαλιστική βάση και όχι συναισθηματικά και λεκτικά, και ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας και όλοι μαζί ενωμένοι, όπως το έπραξε διαχρονικά η Ελλάδα, να σταθούν απέναντι σε κάθε τι που επιβουλεύεται την ακεραιότητά μας, τα δίκαια αιτήματά μας, το διεθνές δίκαιο. Κυρία Βρυζίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε πολλά ανοιχτά ζητήματα, όπως η ακρίβεια, αλλά και τα ζητήματα της καθημερινότητας, της απολιγνητοποίησης και όλα αυτά που απασχολούν και την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.